Το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα ενσωματώνει την ευρωενωσιακή οδηγία που καμία σχέση δεν έχει με αυτό που διακηρύττει η κυβέρνηση, με αυτό που λένε οι βουλευτές της και με αυτό που λένε και τα άλλα κόμματα, σχεδόν όλα τα υπόλοιπα, ιδιαίτερα ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, τα οποία στηρίζουν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και τη συγκεκριμένη οδηγία. Ότι δήθεν δηλαδή προστατεύονται εργαζόμενοι ή άλλα πρόσωπα που κάνουν αναφορές για περιπτώσεις παραβιάσεων του ευρωενωσιακού δικαίου. Καταρχήν να πούμε τι σημαίνει δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να ξεκινήσουμε από αυτό, το οποίο δυστυχώς έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο. Μιλάμε για εκείνο το δίκαιο το οποίο ευθύνεται για όλα όσα ζούμε σήμερα. Είναι αυτό το δίκαιο που ευθύνεται για την ενεργειακή φτώχεια? Είναι αυτό το δίκαιο που ευθύνεται για την επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων? Είναι αυτό το δίκαιο που ευθύνεται για την καταστροφή του περιβάλλοντος, για την καταστροφή της δημόσιας υγείας, για όλα αυτά δηλαδή που αυτή την περίοδο βγάζουν στο δρόμο και ευτυχώς που βγάζουν στο δρόμο τους λαούς όλης της Ευρώπης, ανάμεσά τους και τον ελληνικό λαό, όπως απέδειξε και η χθεσινή μαζική και μαχητική συμμετοχή των εργαζομένων στην απεργία και στις απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα. Το ενωσιακό δίκαιο λοιπόν ευθύνεται για όλα αυτά και είναι αυτό το δίκαιο που υποτίθεται προστατεύει η οδηγία και το νομοσχέδιο της κυβέρνησης και το οποίο δίκαιο όλοι σας υπερασπίζεστε και το έχετε σημαία. Είναι από τους βασικούς παράγοντες για τα δεινά των λαών και των εργαζομένων. Γιατί άλλο ευθύνεται το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Ευθύνεται και για τα σκάνδαλα υποκλοπών και παρακολουθήσεων, γιατί είναι ακριβώς αυτή η νομοθεσία που είτε νομιμοποιεί τέτοιου είδους πρακτικές, είτε συγκαλύπτει ακόμη και περιπτώσεις παρανομιών όπου αυτές υπάρχουν. Σε σχέση τώρα με το νομοσχέδιο και την οδηγία, κατά τη γνώμη μας διαμορφώνει ένα κλειστό σύστημα αναφορών, με εσωτερικές και ελεγχόμενες διαδικασίες που θα φιλτράρουν και θα χειρίζονται επιλεκτικά υποθέσεις, ενώ άλλες υποθέσεις θα μπορούν κατά το δοκούν να τις κουκουλώνουν και να τις συγκαλύπτουν. Είναι δηλαδή μία οδηγία και ένα νομοσχέδιο στην οποία περισσεύει η υποκρισία, η συγκάλυψη, όπως επίσης είναι μία οδηγία η οποία ανοίγει και πάρα πολύ επικίνδυνους δρόμους, όπως έγινε και με το θεσμό των προστατευόμενων μαρτύρων. Αν και κύριε Υπουργέ, αυτή η σύγχυση που γίνεται σήμερα, κατά τη γνώμη μου όχι τυχαία, ότι συγχέουν το σημερινό θεσμό των πληροφοριοδοτών με το θεσμό των προστατευόμενων μαρτύρων, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Γιατί αναφέρθηκε και ο κύριος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ότι κατά κάποιο τρόπο θα γίνεται μια επιλογή για περιπτώσεις. Μιλάμε για άλλο θεσμό. Είναι άλλος ο θεσμός της ποινικής δικονομίας των προστατευόμενων μαρτύρων και είναι άλλος ο θεσμός αυτών των πληροφοριοδοτών. Για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η σύγχυση? Υπάρχει γιατί για να δικαιολογήσετε τη στάση σας και η μεν και η δε σε σχέση με την υπόθεση Νοβάρτης. Γι' αυτό το λόγο δημιουργείται αυτή η σύγχυση. Από πού προκύπτει και πώς στοιχειοθετείται η κριτική του ΚΚΕ σε σχέση με το νομοσχέδιο? Πρώτον, στο άρθρο 4 αναφέρεται ότι ο παρόν νόμος καλύπτει μεταξύ άλλων τις περιπτώσεις παραβίασης και αντίστοιχα προστασίας όσων καταγγέλουν για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και της ασφάλειας των συστημάτων δικτύων και πληροφοριών. Η περίπτωση των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων είναι κατεξοχήν τέτοια περίπτωση. Μπορεί ένας υπάλληλος σε μια δημόσια υπηρεσία ή σε μια ιδιωτική εταιρεία, σε ένα πάροχο τηλεπικοινωνιών, να καταγγείλει τέτοια φαινόμενα και να τύχει της προνομιακής προστασίας προσώπων που επιφυλάσσει το σημερινό νομοσχέδιο? Η απάντηση είναι όχι. Με βάση το ίδιο το γράμμα του νόμου, όχι με βάση το πώς μπορούν να εντοπιστούν και να κουκουλωθούν και να κουκουλώσουν τέτοια φαινόμενα υπεύθυνοι, αλλά με βάση το ίδιο το γράμμα του νόμου. Γιατί? Γιατί υπάρχει το άρθρο 5 που λέει ότι ο παρόν νόμος δεν εφαρμόζεται για την προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις
οι οποίες άπτονται τις ζητημάτων άμυνας και ασφάλειας. Μα το σύνολο σχεδόν των παρακολουθήσεων, όπου υπάρχει άρση απορρίτου επικοινωνιών και παραβίαση συστημάτων, δικτύων και επικοινωνιών, για τις οποίες δίνεται άδεια, δίνεται για λόγους άμυνας και ασφάλειας. Άρα εδώ θα μπορεί να παραβιάζεται και αυτή ακόμη η διάτρητη νομοθεσία σε σχέση με την προστασία του απορρίτου των επικοινωνιών, και αν αυτή η παραβίαση άπτεται ζητημάτων ασφάλειας ή άμυνας, δεν θα μπορεί κανείς να την καταγγείλει, γιατί δεν θα έχουν καμία απολύτως προστασία. Γι' αυτό το λόγο και σε ένα επόμενο άρθρο επιφυλάσσεται και ειδικό καθεστώς όσον αφορά όσους παραλαμβάνουν τέτοιες αναφορές στο πλαίσιο της ΕΕΠ, όπου εκεί υπάρχει πλήρως και απόλυτος έλεγχος για αυτές τις υποθέσεις. Να λοιπόν γιατί μιλάμε για υποκρισία και μιλάμε και για συγκάλυψη. Δεύτερο στοιχείο. Οι αναφορές θα γίνονται και θα παραλαμβάνονται από πρόσωπα εντός των ίδιων των φορέων του δημοσίου ή εντός των ίδιων των επιχειρήσεων που αναφέρονται ως παραβάτες του ενωσιακού δικαίου. Και εμείς ρωτάμε το προφανές. Τι εγγυήσεις υπάρχουν ότι αυτές οι καταγγελίες θα τύχουν της ανάλογης αντιμετώπισης και θα ακολουθήσουν τον δρόμο που πρέπει και δεν θα θαυτούν, όταν τα πρόσωπα που θα χειριστούν αυτές τις καταγγελίες και αυτές τις αναφορές θα τελούν σε σχέση εξάρτησης πολύ πιθανόν από τους ίδιους τους παραβάτες. Θα αναφέρονται σε αυτούς δηλαδή. Τι εγγυήσεις υπάρχουν ότι θα τύχουν της σωστής αντιμετώπισης οι καταγγελίες όταν απευθύνονται στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, όταν μιλάμε για ένα θεσμό που δημιουργήθηκε με τον νόμο για το επιτελικό κράτος και όχι μόνο δεν έχει έγκαιρα ανεξαρτησίας, όπως είπε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, αλλά μιλάμε για έναν θεσμό ο οποίος είναι απόλυτα ελεγχόμενος από την ίδια την κυβέρνηση. Τι ισόρροι λοιπόν αναφορές και καταγγελίες μπορούν πραγματικά σοβαρά να σταθούν στο πλαίσιο τέτοιων ελέγχων? Και γιατί να μην μπορούν να τύχουν προστασίας κάποιος ή κάποια που απευθύνονται σε άλλες αρχές, εισαγγελικές, δικαστικές και ούτω καθεξής? Να λοιπόν γιατί λέμε ότι φτιάχνεται ένα κλειστό σύστημα, ένα κλειστό κύκλωμα ελεγχόμενο για το φιλτράρισμα και τη συγκάλυψη συγκεκριμένων υποθέσεων. Τρίτο ζήτημα. Γιατί λέμε ότι ο νόμος αυτός ανοίγει επικίνδυνους δρόμους? Δείτε το άρθρο 15 που αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τι λέει η παράγραφος 8? Λέει ότι υπεύθυνος επεξεργασίας σε περίπτωση παραβίασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν προβαίνει σε ανακοίνωση της παραβίασης σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων προς το υποκείμενο των δεδομένων, εφόσον αυτή η ανακοίνωση μπορεί να αποβεί επιζήμια για τους επιδιωκόμενους σκοπούς του παρόντος. Υπάρχει ενδεχομένως π.χ. μία άδικη καταγγελία, ο ενδιαφερόμενος εναντίον του οποίου στρέφεται και του οποίου τα δεδομένα θα γίνονται φύλο και φτερό, δεν θα το μαθαίνει καν ο ίδιος. Και πού παραπέμπει αυτό, το είπε και η Μαρία Κομνηνάκα. Δεν θυμίζει αυτή την άθλια διάταξη να μπορεί κάποιος να παρακολουθείται χωρίς να μπορεί ποτέ να ενημερωθεί για το λόγο της παρακολουθήσεις του? Αυτό που συζητάγαμε το προηγούμενο διάστημα. Μία διάταξη την οποία την έφερε η Νέα Δημοκρατία, την ψήφισε το Πασόκ Κινάλ και τη θυμήθηκε μόνο όταν αυτή η διάταξη στράφηκε εναντίον του Προέδρου του. Αυτό έγινε. Και τελικά, για να πιάσω και λίγο το ζήτημα και των ημερών, αν κάτι αποδεικνύουν όλες αυτές οι βρώμικες υποθέσεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας με τις υποκλοπές, τις παρακολουθήσεις, αυτά που έχουμε δει, αυτά που μπορεί να δούμε στο μέλλον, είναι πέρα από το προφανές ότι εδώ μιλάμε για ένα ξεκαθάρισμα επιχειρηματικών και πολιτικών λογαριασμών, πέρα από αυτό αποκαλύπτουν και όλη αυτή τη βρώμικη και δυσόδη νομιμότητα την οποία διαμόρφωσαν όλες οι κυβερνήσεις. Και τη διαμόρφωσαν με την καθοδήγηση, με τις οδηγίες και με τους κανονισμούς της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σας πω ένα παράδειγμα. Μετά από πολύ καιρό, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός παραδέχτηκε ότι και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι τα
τα λογισμικά αυτά παρακολούθησης κυκλοφορούν ευρέως, ότι υπάρχουν ιδιώτες, επιχειρηματίες, μυστικές υπηρεσίες που κάνουν χρήση αυτών των λογισμικών. Και τι είπε? Είπε ότι θα καταθέσουμε νόμο για να απαγορεύσουμε την εμπορία και διάθεση αυτών των λογισμικών στη χώρα. Μάλιστα, έναν τέτοιο όρο έβαλε και ο κύριος Τσίπρας στο πλαίσιο των 4 προϋποθέσεων για το αδιάβλητο των εκλογών κτλ. Τι δεν λέει όμως ούτε ο Μητσοτάκης ούτε ο Τσίπρας? Ότι η παραγωγή, εμπορία και διάθεση τέτοιων λογισμικών, τα είδη διπλής χρήσης, είναι επιτρεπτή με βάση τον ίδιο τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8212 του 2021, ο οποίος όχι μόνο υπάρχει, αλλά και υπερέχει των νόμων του εθνικού δικαίου. Υπερέχει. Ο κανονισμός δηλαδή είναι παραπάνω από τον νόμο που θα φτιάξει ο Μητσοτάκης και παραπάνω από τον νόμο τον οποίο ζητάει ο Τσίπρας. Και αυτόν τον κανονισμό τον έχουν ψηφίσει στο Ευρωκοινοβούλιο όλα τα υπόλοιπα κόμματα πλην του ΚΚΕ. Να λοιπόν η υποκρισία. Και ακόμη κι αν κάποια λογισμικά τύπου Predator απαγορευθούν με βάση και την εισήγηση της ΠΕΓΑ, θα λειτουργούν όλα τα υπόλοιπα. Με ένα φύλλο σικής. Με ένα φύλλο σικής στην κυριολεξία. Δεύτερο ζήτημα για την ευθύνη, την από κοινού που έχετε για τα ζητήματα αυτά. Το είχαμε πει και με αφορμή ένα προηγούμενο νομοσχέδιο. Υπάρχει το άρθρο 370α του ποινικού κώδικα. Είναι το άρθρο εκείνο που τιμωρεί όποιον αθέμητα παγιδεύει, παρεμβαίνει σε συσκευή, σύνδεση, δίκτυο παροχής υπηρεσιών σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, συστήματος υλικού ή λογισμικού και πάει λέγοντας. Σύμφωνα με τον προηγούμενο ποινικό κώδικα, πριν το 19, αυτή η πράξη τιμωρούνταν με κάθειρξη, προσέξτε, με κάθειρξη μέχρι 10 έτη. Κακούργημα, κάθειρξη 10 έτη. Ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και το έκανε πλημέλημα με απλή φυλάκιση. Το άλλαξε αυτό η Νέα Δημοκρατία, που κοκορομαχείται εδώ για τις ευαισθησίες γύρω από τα προσωπικά δεδομένα και το απόρριτο των επικοινωνιών? Όχι. Αυτό παραμένει. Δηλαδή, όποιος υποκλέπτει, παρακολουθεί, παρεμβαίνει σε δίκτυα, αντιμετωπίζεται ως ένα απλό πλημέλημα. Με ευθύνη όλων σας. Να λοιπόν η υποκρισία. Και τέλος, και τελειώνω κύριε Πρόεδρε, ήθελα να κάνω μια αναφορά, αν και ξαναλέω δεν ακριβώς το ίδιο πράγμα, σε σχέση με αυτούς τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος. Το ΚΚΕ είναι το μοναδικό κόμμα που είναι απόλυτα συνεπές και αποθέσια αρχής σε σχέση με αυτόν τον θεσμό. Εμείς από την πρώτη στιγμή τον καταψηφίσαμε, εδώ και πάνω από 10 χρόνια που έχει εισαχθεί στην ένωμη τάξη, και την ίδια στάση κρατάμε μέχρι σήμερα. Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ εισήγαγαν το συγκεκριμένο θεσμό και μετά διαμαρτυρήθηκαν με αφορμή την υπόθεση Νοβάρτης για αυτό που ψήφισαν. Ο ΔΕ ΣΥΡΙΖΑ το κατήγγειλε και το καταψήφισε τότε και μετά το έκανε σημαία. Το έκανε σημαία. Και ακούμε κάτι επιχειρήματα εδώ από όλες τις πλευρές. Λέει, είναι ένας καλός θεσμός γιατί υπήρχε, λέει, και στην αρχαία Αθήνα. Μα είναι επιχειρήματα σοβαρά αυτά? Και από τον κύριο Λάμπα ακούσαμε αυτό το επιχείρημα και από έναν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Είναι σοβαρό επιχείρημα ότι επειδή υπήρχε ο θεσμός του προστατευόμενου στην αρχαία Αθήνα, πρέπει να υπάρχει και σήμερα? Και ο εξωστρακισμός υπήρχε στην αρχαία Αθήνα. Να επαναφέρουμε και τον εξωστρακισμό. Και αυτά ακούγονται. Και αυτά ακούγονται. Εμείς τι λέμε? Και γιατί απορρίπτουμε τον θεσμό αυτό? Εμείς τον απορρίπτουμε γιατί πολύ απλά δεν έχουμε καμία αυταπάτη, καμία απολύτως αυταπάτη, ότι μπορεί ένα άδικο, σάπιο και εκμεταλλευτικό κράτος να προστατέψει ανθρώπους, εργαζόμενους, μάρτυρες κτλ. Που στρέφονται εναντίον του ίδιου του κράτους και των μηχανισμών του. Ή στρέφονται εναντίον μεγάλων επιχειρήσεων που διαπλέκονται με αυτό το κράτος. Είναι ποτέ δυνατόν? Είναι ποτέ δυνατόν το κράτος να ενοχοποιήσει τον εαυτό του? Αυτό λέτε με αυτό το θεσμό, τον περίφημο, των προστατευόμενων μαρτύρων που το έχετε κάνει και σημαία δημοκρατίας. Αυτά που θα βγουν στην επιφάνεια θα είναι μόνο κάτι πάρα πολύ ελεγχόμενο, ότι βολεύει συγκεκριμένα συμφέροντα, συγκεκριμένους ανταγωνισμούς, είτε ανάμεσα σε κράτη, είτε ανάμεσα σε εταιρείες,
είτε υπέρ της μιας ή της άλλης πλευράς. Και οι περιπτώσεις που αναφέρονται, όπως για παράδειγμα οι υπαρκτές του Snowden, του Assange, που όντως με θάρρος κατήγγυλαν φαινόμενα, είναι απόδειξη υπέρ του επιχειρήματος του ΚΚΕ. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι έμειναν απροστάτευτοι. Δεν προστατεύτηκαν από πουθενά. Φυλακή είναι ο ένας. Να λοιπόν η υποκρισία. Για αυτούς τους λόγους λοιπόν απορρίπτουμε και το νομοσχέδιο και την οδηγία κατ' επέκταση. Για αυτούς τους λόγους απορρίπτουμε και όλη αυτή την επιχειρηματολογία που ακούμε, την παραπλανητική και ψευδεπίγραφη επί της ουσίας αντιπαράθεση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, που συμφωνούν εν τέλει με αυτήν τη στρατηγική και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ευθύνεται για όλα αυτά που ζούμε σήμερα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.